Εκατοντάδες είναι οι πολίτες του Ρεθύμνου που βρίσκονται στα όρια της ανέχειας και αναγκάζονται να περνούν μία φορά κάθε μήνα την πόρτα του κοινωνικού παντοπολίου για να επωφεληθούν από τα τρόφιμα αλλά και τα είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής που παρέχονται από την εν λόγω δημοτική δομή στα εγγεγραμμένα μέλη της. Η κρίση που προκάλεσε η πανδημία κινητοποίησε την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι αυξομοιώσεις στον αριθμό των δικαιούχων είναι απειροελάχιστες. Δεν έχουμε μαζικά καινούργιες αιτήσεις ούτε στο συσίτιο ούτε στο παντοπολίο. Δηλαδή μία αύξηση των ωφελούμενων από 200 στους 210 δεν θεωρείται σοβαρή αύξηση. Νομίζω ότι η πραγματική κρίση θα προκύψει το χειμώνα. Δηλαδή αν έχουμε μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας, μοιραία ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Οι τρεις βασικές δομές του Δήμου Ρεθύμνου που στηρίζουν στην πράξη κάθε ευάλωτο πολίτη είναι το κοινωνικό παντοπολίο που εξυπηρετεί περίπου 200 ωφελούμενους, το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, δηλαδή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους που απευθύνεται σε περίπου 400 άτομα, καθώς και το συσίτιο της Ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο συλλειτουργεί ο Δήμος με τη Μητρόπολη και το οποίο δίνει ανάσα καθημερινά σε πάνω από 100 δικαιούχους. Φροντίζουμε να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί στις διανομές. Συμπεριλαμβάνουμε στις διανομές τους Ρωμά, που είναι περίπου 15 οικογένειες στην πόλη του Ρεθύμνου, και η πολιτεία έχει κάνει κάποια μέρημνα οικονομική, έστειλε κάποια χρήματα για αυτούς, κυρίως για τις απολυμάνσεις, αλλά εμείς δώσαμε βαρύτητα και στη διατροφή, γιατί έχουν μικρά παιδιά, έχουν πολλά παιδιά. Ωστόσο, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, όπως ανακοίνωσε η Άννα Ελευθεριάδου, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες που θα προκύψουν, κυρίως το επόμενο διάστημα λόγω πανδημίας, αποφάσισε να ελαστικοποιήσει τα εισοδηματικά κριτήρια επιλογής των δικαιούχων. Για να κάνεις αίτηση, πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς. Εμείς τώρα έχουμε μία έκτακτη ανάγκη, όπου οι άνθρωποι θα βρεθούν σε κατάσταση νεόπτωχου, να το πω έτσι, ξαφνικά και χωρίς προηγούμενο. Αποφασίσαμε λοιπόν μία-μία τις αιτήσεις, η κοινωνική λειτουργός του παντοπολίου, να τις μελετά και αν χρειάζεται και με την προϊσταμένη της ακόμα, έτσι ώστε να είμαστε ελαστικοί στις αυξημένες αυτές ανάγκες και να κάνουμε ωφελούμενους και ανθρώπους που με τα πρώτερα τυπικά προσόντα δεν το δικαιούνταν. Εν τω μεταξύ, αξιοσημείωτη είναι και η προσφορά αγαθών που δέχονται οι κοινωνικές δομές του Δήμου από επιχειρηματίες του τόπου. Κάνω έκκληση και στις επιχειρήσεις που θα μπορούσαν και έχουν την ευχαίρεια να μας βοηθήσουν να το κάνουν. Κάποιες ανταποκρίθηκαν ήδη. Μπορώ να σας πω, είναι συγκινητικό ότι κάποιες ανταποκρίθηκαν χωρίς κάλεσμα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Σε ό,τι αφορά πάντως το συσίτιο του Αγίου Κωνσταντίνου, το επόμενο διάστημα Δήμος και Μητρόπολη θα υπογράψουν νέα σύμβαση παράτασης της συνεργασίας για 2 ακόμα χρόνια.